Θερμοκοιτίδα καινοτόμων επιχειρήσεων στοχεύει να δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο, όπως δήλωσε ο λέκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Σταμπουλής. Ο κ. Σταμπουλής, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με θύμα τον ίδιο και τον πρόεδρο των Ελληνικών Πετρελαίων, επέστρεψε στην ίδια αίθουσα που συνέβη η επίθεση των αγνώστων και πραγματοποίησε διάλεξη στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη και Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Στην αίθουσα βρίσκονταν εκτός από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και άλλοι πανεπιστημιακοί, θέλοντας να στείλουν το μήνυμα της συμπαράστασης στον κύριο Σταμπουλή. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, να βρούμε απαντήσεις. Πολλές φορές οι ερωτήσεις είναι περισσότερες από τις απαντήσεις, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορεί κανείς να συζητά, να παίρνει τις ερωτήσεις, να προσπαθεί να τις απαντήσει, να παίρνει σε ένα διάλογο. Το σημαντικότερο είναι αυτό, το διάλογο. Ο κύριος Σταμπουλής τόνισε πως σε δύο επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στο Βόλο απασχολούνται αρκετές δεκάδες επιστημόνων και η φιλοδοξία μας είναι, όπως τόνισε, να λειτουργήσει μια θερμοκοιτίδα στο Βόλο που στον πυρήνα της να έχει κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις. Το θέμα της ομιλίας ήταν η σχέση της γνώσης, της δημοκρατίας και της ανάπτυξης. Συνήθως μιλάμε για τη σχέση δημοκρατίας και ανάπτυξης, δημοκρατίας και γνώσης ή γνώσης και ανάπτυξης, αλλά αναδύονται. Σπάνια νομίζω έχουμε καταφέρει να βάλουμε και τις τρεις έννοιες μαζί σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Δεν λέω ότι είναι το ευκολότερο, θα κάνω μια φιλόδοξη προσπάθεια σήμερα για να δούμε πώς αντιλαμβανόμαστε, πώς αυτές οι τρεις έννοιες, τα τρία πεδία μπορούν να συναντηθούν, να τα διαχειριστούμε ενιαία και αποτελεσματικά. Και βεβαίως ως ανάπτυξη εννοούμε την πρόοδο, όχι την ποσοτική μεγέθυνση, όχι τα οικονομικά μεγέθη, εννοούμε την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Δυστυχώς, η Ελλάδα, τόνισε ο κ. Σταμπουλής, έχει κακή ποιότητα ζωής και κακή οικονομική αποτελεσματικότητα, αν και ως χώρα είμαστε δεύτεροι στον περισσότερο χρόνο εργασίας των εργαζομένων. Επίσης, επενδύουμε, σημείωσε, σχεδόν λιγότερο από όλες τις χώρες της Ευρώπης στη γνώση. Μάλιστα, ο δημόσιος τομέας επενδύει κάτι λιγότερο από το διπλάσιο σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα στη γνώση. Στην πραγματικότητα, η επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα, αν δείτε, είναι αυτό που ξεχωρίζει πάλι. Είναι κυρίως από το δημόσιο τομέα και επενδύεται κυρίως στους δημόσιους οργανισμούς και πολύ λίγο στον ιδιωτικό τομέα.